Βρήκαμε βιτζινάδικο ανοιχτό στην Ιταλία. Σίγουρα είναι ανοιχτό ή μας κάνουν καμία έχει πλάκα. Έχει και μπαρ, κοιτά. Α, θα χορέψουμε δηλαδή πάνω σε ένα τραπέζι. Πώς λέει ο Καράς, θα την είναι σε κάποιο μπαρ, θα πιω ουίσκι μέχρι να μεθύσω. Δεν έρχεται κάποιος εδώ, εμείς κάνουμε. Πέσουνε τα μπακύρια, πες. Θα κάνεις εσύ κουμάντο, ναι. Τα μπακύρια θα πάρεις, πες τι θα κάνεις. Τι να το πω. Βάλε βενζίνα, πες να έρθουμε να συμπληρώσουμε μετά καμιά άλλη μέρα. Βέβαια, που το σκοτώθηκε. Να βέλε τι αρμάδο. Αυτό τώρα για παρηγοριά. Με λίγο edit μια χαρά θα είναι. Εγώ δεν πάω Βενετία με βροχή. Εδώ παιδί μου Βενετία, να σταμάτα. Τώρα με λέτε να με παρηγορείς. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην Ιταλία, στη Βενετία και λόγω κακού καιρού και κακού παρκαρίσματος το Travel Moto δεν θα παρευρεθεί στη Βενετία. Αλλά, but, εσείς μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, γιατί έρχονται τρελές εικόνες, πολύ σούπερ εικόνες. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε έξω από τη Βενετία, ταξιδεύουμε προς Σλοβενία. Πάμε δελματικές ακτές στους ανθρώπους μας, στους δικούς μας ανθρώπους που έλεγε και ο Λαμπρούκος. Κλειστά όλα, λέει η Τζέλμπε. Στην Ιταλία, εμείς θέλουμε ενέργεια. Όλα κλειστά. Η ώρα είναι 12 και 20 ή 1 και 20. 12 και 20. 12 και 20 και πάμε πάρουμε πίτσα. Αυτοί μπορούν να κλείσουν τώρα σε κάνα 20 λεπτό. Κοίτα, ερημιά, τίποτα. Ερημιά. Και επειδή η Lady Gelme έχει τέτοια πράγματα η Ιταλία και εμείς θέλουμε να έχουμε μια καλοπέραση, να περάσουμε λίγο καλά και τέτοια, θα φύγουμε και θα πάμε δαλματικές ακτές πίσω στα Βαλκάνια, στους ανθρώπους τους δικούς μας που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Εκεί πέρα θα είναι μπλε, θα έχει ήλιο, τέτοια αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να με συμπαθάτε με να έχω μια δουλειά. Ασχολούμαι λίγο με κάτι εδώ πέρα που βρήκα, ένα ενδιαφέρον πράγμα. Λοιπόν, ladies and gentlemen, μόλις σας βρήκα μια μπίζνα. Αυτό εδώ πέρα είναι γιαούρτι καφές. Εσπρέσο γιαούρτι. Εσπρέσ γιόγουρτ. Ορίστε. Καφέ εσπρεσάκι. Ιταλικό. Το πάρεις αυτό το πράγμα. Ανοίξε ένα μαγαζί. Φτιάξεις γιαουρτάκια. Εσπρέσο να πίνει ο κόσμος. Να το πουλάνε στα Μικέλ και στα Μπρούνο. Χορτάσεις και το πάρεις καφέ. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη Σλοβενία. Αφού έγινε μια δουλειά στην Ιταλία γρήγορα, την κάναμε, φύγαμε, ήταν να κάτσουμε μια μέρα παραπάνω. Η βενζίνα, κυρίες και κύριοι, έχει 1,54. Αλλά εγώ, επειδή δεν αφήνω ποτέ το αυτοκίνητο όταν φτάνει στη μέση του φουλάρο, πήγα και το φούλαρο βλάκας πριν λίγο, τώρα είναι φουλαρισμένο, πλήρωσα 1,90, 40 λεπτά το λίτρο, δηλαδή αυτό παίρνει 50 λίτρα, 4,5,20, ένα κουσάρι στην τσέπη, το είχα ένα κουσάρι και σας έκανα έτσι τώρα, τάν, έτσι το είχα σε 20 ευρώ κέρματα και τα έκανα έτσι τα ευρώ, τάκ, θα μπορούσα να κάνω 20 φορές έτσι. Πες λίγο όμως το έβαζε η κοπέλα, πόσο θα πλήρωνες.
Και εκεί στο Βιτζινάδικο που πήγα στην Ιταλία, άμα με το έβαζε η γυναίκα εκεί που ήρθε μια κυρία, θα πλήρωνα και 15-20 λεπτά παραπάνω. Δηλαδή, το λίτρο. Βάλω τώρα το φουλάρισμα, να βάζω 30 ευρώ, λίτρο εγώ, 60 ευρώ. Οικονομία, παιδιά, οικονομία. Μόνο με οικονομία. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε εδώ πέρα τη θέα. Γιατί δεν θα την ξαναδείτε τη θέα αυτήν. Δεν θα την ξαναδείτε στο travel motor. Δεν πρόκειται να ξαναπατήσει το travel motor εδώ. Θα πατήσει το travel motor ξανά μόνο για δουλειά. Δηλαδή, η Ιταλία είναι πολύ μακριά η κουλτούρα η ιταλική με την ελληνική. Δεν τους αντέχω εγώ τώρα. Είναι κλειστή συνέχεια εκεί πέρα. Δουλεύουν όλη μέρα, φτιάχνουν κάτι φεράρια, κάτι τέτοια. Κατάλαβες, κάτι πίτσες κάνουν τέτοια εκεί. Μπαρ, πώς τα λένε αυτά. Εγώ τον είπα να τον δουλεύω φιλαράκι, πας Ελλάδα, δεις τα δικά μας τα μπαρ εκεί πέρα. Που χορεύουν πάνω σε τραπέζια και τέτοια. Εσείς μπαρ και εμείς περισσάκι. Α, τώρα. Πάντως τώρα βρισκόμαστε στη Σλοβενία, ρε Ζέλμε. Πες ότι δεν είμαστε από τα διόδια, γιατί είναι μικρό το κομμάτι. Δεν είμαστε από τα διόδια, γιατί ήθελε η Πινιέτα να κάνει ένα κουσάρι και κάθισε εδώ πέρα από τη Τριέστη και βγαίνει στην Κροατία σε κάνα 20 λεπτό. Δηλαδή θα τους δώσω βινιέτα για να μπω 20 λεπτά στην Εθνική, 20 ευρώ, δεν συμφέρει. Κοίτα, τώρα που να είναι μπαίνουμε Κροατία, λέει η Ζέλμε, κατηφορήσουμε μετά, πιάσουμε θάλασσα και ανοίξει ο ουρανός και θα έχουμε πολύ ωραία διαδρομή. Και στο σημερινό επεισόδιο, λέει η Ζέλμε, θα πάμε ή Βοσνία, Σαράγεβο ή θα πάμε Μαυροβούνιο. Αναλόγως που θα φυσάει ο άνεμος. Άμα φυσάει ο άνεμος δυτικά, θα πάμε δυτικά. Να μας μπρόχναμε και η Βιτζίνα το αυτοκίνητο. Άμα φυσάει... Δεν με αφήνει η λογίστριά μου να εξφρεστώ. Τότε να τέχω. Γιατί με λέει, δεν θα χαλάς λεφτά, πάντα λογιστικά. Τα λογιστικά χαλάνε. Τι είπε, φέρε ευθεία. Ευθεία, ευθεία. Και έτσι που θα σταματήσω, πάρω μια κορδέλα να δω που φυσάει, να έχω λιγότερα καύσιμα. Άμα φυσάει κόντρα αέρα, σταματάω, περιμένω μέχρι να αλλάξει ο αέρας. Δυο μέρες, τρεις. Οικονομία. Πήγαμε στη Βενετία, πρώτη κυρίες και κύριοι, για να πάμε. Διανυχτερεύσαμε στη Βενετία για να πάμε να δούμε κάτι βάρκες εκεί που έχει κάτι κουπιά και έχει κάτι καπέλα. Λοιπόν, κοιτάμε το πάρκινγκ, 25 ευρώ το πάρκινγκ και 5 ευρώ να μπει μέσα στο νησί. Το άτομο, 2 άτομα, 10 ευρώ και 25 το πάρκινγκ, 35 ευρώ και έβρεχε. 10 λεπτά, σταματούσε 10 λεπτά. Έβρεχε 10 λεπτά, σταματούσε 10 λεπτά. Και όταν λέμε για βροχή, δεν λέμε να βρέχει έτσι. Έβρεχε δυνατά και φυσούσε μαζί πλάγια. Δηλαδή και ομπρέλα να έχεις, θα γίνεις μουσκεμα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Βλάκα. Βγαίνουμε από το χωριό Βλάκα τώρα. Είναι ένα χωριό εδώ πέρα, λέγεται Βλάκα. Και βγαίνουμε εδώ πέρα. Είναι μαγικός. Θα πάω λίγο τη Μάγδα μέχρι τη Λάρισα και θα ξαναρθώ. Εντάξει. Θα πάω τη Μάγδα λίγο μέχρι τη Λάρισα και θα ξαναρθώ εδώ με το μηχανάκι. Κοντά είναι. Άμα είσαι ένα travel moto, όλα είναι κοντά. Open looks. Ο ήλιος. Ο ύπνος στρέφει τα μωρά και ο ήλιος το μοσχάρι και το κρασί το γέρο του κάνει παλικάρι.
θα πεταχτώ λίγο να αφήσω τη Μάγδα και θα πάρω το μηχανάκι να έρθω εδώ για να βγάλω φωτογραφίες. Θα δείτε δηλαδή και άλλα βίντεο από εδώ πέρα. Σε 3 μέρες θα είμαι εδώ. Θα βάλω λίγο βενζίνα στο μηχανάκι, λίγο έτσι αλλιώς. Άμα περάσεις από εδώ είσαι τυχερός. Κάτω από αυτό το το γεφυράκι είσαι τυχερός, γιατί έχεις δει πολύ ομορφιές στη ζωή σου. Φύγαμε από την Ιταλία, δεν την αντέχαμε άλλο την Ιταλία, πολύ ξενέρα. Να έρθει να ανοίξει λίγο το μάτι. Φορέσαμε κουντουμάνικα εδώ, σταμάτησε η βροχή. Για μένα η Ιταλία είναι ξενέρωτα. Έχει τα αρχαία αυτά τέτοια που μου αρέσουν. Μετά αυτά μου αρέσουν μόνο εμένα. Και να φάω μια πίτσα και να πιω και καφέ. Αλλά βρέχει. Βρέχει συνέχεια τώρα εκεί. Η λύση βρέθηκε. Σε 3 ώρες, 4 άλλαξε το κλίμα. Κυρίες και κύριοι, κοντεύουμε στο Split. Ο δρόμος για την επιστροφή θα είναι πολύ αργός από εδώ και στο εξής, γιατί θα χαζέψουμε λίγο εδώ πέρα τώρα, πρέπει να τα δούμε λίγο. Πάω αφήσω τη Μάγδα λίγο στη Λάρισα και θα έρθω πάλι. Τι γίνεται εδώ, Βιτζινάδικο. Πού πας, ταλέπορε. Άλλος από εκεί. Πού πας, ταλέπορε. Κορόλα μόνο, πιο όμορφη διαδρομή που έχω κάνει στη ζωή του το Travel Moto. Δεν έχει κάνει πιο όμορφη διαδρομή, αν και λίγο επικίνδυνη. Στις στροφές με μοτοσυκλέτες πλαγιάζουν τα λοιπά. Και με έχεις βγάλει ένα ξενοδοχείο, θα σας δεις ποιο ξενοδοχείο με έβγαλες. Που ήταν Πάσχα πέρυσι, δεν έχει καιρό. Και τσούγκρισε τα αυγά εδώ μόνος μου. Αλλά επειδή δεν είχα αυγά, τσούγκρισε τις μπύρες. Σου πω στο πλοίο. What's the name of this city? What? City name? In... Here, town. Please? Yes, yes. Karlobag. Wie heißt das? What? Name? My name? No. Karlobag. 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 Yes. Karlobag. Because I make video and I must tell them where I am. Ah, oh, nice. Nice. Thank you. Have a nice day. Bye. Λοιπόν, το Karlobag κάνει καλό στην υγεία. Ακούστε λίγο θορύβια εδώ. Εμένα με έκανε καλό στην υγεία. Ενώ ήρθα Λούτσα, έφυγα 2 χρόνια νεότερος από εδώ πέρα. Με έκανε καλό στην υγεία αυτό το Karlobag. Τίποτα δεν είναι εδώ πέρα. Τίποτα, αλλά αναθεώρησα πολλά πράγματα εδώ πέρα, σε αυτό το μέρος. Ε,
Έτσι περπάτησα, είδα τα καραβάκια, τα άκουγα τέτοια. Κόψε λίγο εδώ, άμα δεν έρθει κανένας. Κυρίες και κύριοι, βρήκαμε τον κύριο εδώ πέρα με τη μοτοσυκλέτα, την πανέμορφη. It's panoramic. Yes. Yes. It's good panoramic. Like Greece. Like Greek island. Thank you.
σταματήσαμε, φάγαμε και συνεχίζουμε τώρα. Ναι. Και πάμε πιο νότια, πάμε σε ένα hotel. Κάναμε και τα time lapse. Κάναμε έτσι μερικές λήψεις που είδατε πριν. Δεν ξέρω τώρα μα κατά πόσο θα βγουν καλές. Αλλιώς να το βλέπεις στην κάμερα και αλλιώς να το βλέπεις σαν αποτέλεσμα γενικά. Κάνω την προπόνησή μου πάντα καθημερινά να βελτιώνουμε στην εικόνα σαν βιντεογράφους, φωτογράφους. Ξέρω τώρα θα πείτε ότι βγήκα στην άλλη τη λωρίδα. Πλήρωσες. Ναι. Έχει κρόιδο, πού είσαι. Bye. Bye, thank you. Τι έχει κρόιδο, πού είσαι. Έφαγες πρωινό βασίλειο. Ήρθαμε σε λάθος χοτέλ. Λοιπόν, καλό είναι και αυτό. Αλλά έχει και αυτό εδώ που είναι σαν καράβι. Στα 180 ευρώ. Αυτό στα 180 ευρώ. Και αυτό εδώ στα 80. Α, δεν πειράζει με, ε. Μια βόλτα να δούμε από μπροστά τι έχει αυτό το καράβι. Τι λες. Μοιράζω την ίδια αυλή, μήπως. Πάμε λίγο. Πάμε να δούμε, μήπως είναι και χειρότερα εκεί. Δεν είναι καλά. Κωνσταντάρος πού θα πήγαινε. Δεν πήγαινε σε καράβι ή τέτοια. Α, θα μας είχαν και πάρκινγκ εδώ τέτοιο. Ενέρεψη λέει. Το γκαράζ αυτά τέτοια. Περιποιημένα πράγματα. Σε έπαιζε και ένα μπασκετάκι. Ξέρεις τι γίνεται, αυτά τα πληρώνεις και εγώ θα σας παίξω μπάσκετ. Δεν παίζω και όμως είναι στην τιμή. Αυτή είναι η περιοχή, φυσάει. Για να σταματήσει να φυσάει πρέπει να κατεβούμε πιο νότια. Το Τζαμπαντάν, αυτό το Mercedes είναι πολύ ωραίο. Το Τζαμπαντάν Drip κατέληξε να είναι normal trip. Για λού κινήσαμε και λούζε μας πάει. Κυρίες και κύριοι, Τζαμπαντάν Drip Yok. Εδώ είναι η πλουσία, κάθεται η πλουσία εδώ. Καλά το νερό, έχει ένα χρώμα, μιλάμε. Α, εδώ έχει πέτρες, ε. Μας φάνε τα σκυλιά. Κύριε, κύριε, λέει γέλμε. Είναι πετρώδες η παραλία. Είναι πετρώδες και είναι κρύα, δεν βλέπω το λόγο να φύγει κάποιος από την Ελλάδα και να έρθει εδώ. Συμφωνείς. Ωραία είναι, αλλά έχουμε πιο ζεστή θάλασσα, έχουμε... Έτσι να πεις, πες εδώ, πες. Θα σε κατέψεις πατούσεις, παιδί μου, εδώ πέρα και κοφτερές πέτρες. Δείξε από εκεί που δεν έχει. Και εκεί πέτρες έχει. Τι είναι αυτό. Πέτρες έχει εδώ.
Άμα έχει μέσα κουμπαρά, α. Τέλεια είναι, τέλεια. Μπικίνι εδώ τέτοια. Λοιπόν, 180 ευρώ εδώ, τα οποία στο τραύμα του δεν τα διέθεσε. Είπαμε, σταματήσαμε τον τζαπατάν τρίπλε ζέλμε, αλλά μην πάμε και στα 180 ευρώ. Αλλά να μην πάμε και στα 180 ευρώ. Να πάμε στα 80. Να το άλλο το χοτέλ. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε στην ημέρα αυτήν. Θα σας πω, το ταξίδι είχε πολλά όχι smooth. Πώς λέγεται όχι smooth? Πήγαιναν όλα όπως θα έπρεπε. Δεν πήγαν ρολόι όλα τα πράγματα στο ταξίδι. Αλλά δεν πειράζει. Για δουλειές που είχα δεν πήγε καμία καλά. Κοίτα εδώ, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα θα κάνουν ένα σαν... πού λέτε, σαν πεζοδρόμιο. Μικρό. Και κοιτάξτε να δείτε, ανοίξαν τρύπες εδώ, καρφώσαν την πεντόβεργα. Δέσαν την πεντόβεργα στο τέτοιο και μου άρχισε το τσιμέντο τώρα εδώ πέρα. Θα είναι κολλημένο, γιατί αλλιώς άμα δεν ανοίξει τρύπα εδώ, αυτό και το κάνεις το κολλουπωμένο έτσι, το κάνεις τσιμέντο, μπορείς να το σηκώσεις αυτό το τσιμέντο και το πας αλλού. Ενώ τώρα δεν μπορείς. Καταλάβετε, κυρίες και κύριοι. Δείχνω ενδιαφέρον εγώ σε αυτά τα πράγματα. Τώρα μπορώ να φτιάξω κι εγώ ένα κράσπεδο και να το έχω. Ο αέρας λισομανάει, πρέπει να κατεβείς αρκετά χαμηλά. Λοιπόν, εδώ την πύλη βγάλαμε, Μαριμάρ. Τώρα μην με ρωτάτε πού είμαστε, στην κεντρική Κροατία. Είμαστε ακόμα ψηλά. Το πρωινό ήταν καλό. Εδώ το καλοκαίρι, άμα θα έρθεις, θα έχει 150 ευρώ σίγουρα, αλλά τόσο. Βόντιτσε. Βόντιτσε είμαστε, κυρίες και κύριοι. Βόντιτσε. Και εδώ είναι το χοτέλ. Αυτό που έχει 180, δηλαδή 80 είναι 100. Τώρα το κατουστάρικο είναι στην τσέπη, τη δικιά μου. Λοιπόν, δεν πειράζει, Είχαμε πολλές ατυχίες, θα τις μιλήσουμε τώρα, θα σας πω. Καταρχήν τα βίντεο βγήκαν 4.80 και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Σε χαμηλή ανάλυση δηλαδή βγήκαν τα βίντεο. Τα βίντεο που ήταν στη Γαλλία, το πρώτο της Γαλλίας και το τελευταίο της Ιταλίας, βγήκαν στα 4.80. Επίσης δεν μπορούσα να βρω ίντερνετ να το ανεβάσω. Εδώ ο σοφέρ, είμαι ο πρώτος τζαμπαντάν ταξιδιώτης που έχει σοφέρ. Περιμένω τον οδηγό τώρα να ξεκινήσει η κούρσα. Ετοιμάζει ο οδηγός τα εργαλεία. Θα
κάτσε εδώ για να κάνει την οδήγηση. Μπούτβα. Παρακαλώ, Μπούτβα, η κούρσα να πάει. Αμέσως. Μπούτβα, γιατί εκεί έχει large πράγματα σε προσιτές τιμές. Εκεί, κυρίες και κύριοι, στην Μπούτβα, Μαυροβούνιο, μπορείς να είσαι άρχοντας, οποιοσδήποτε μπορεί να είναι άρχοντας εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος και μας αρέσει να είμαστε άρχοντες με τα ψέματα. Εμένα δηλαδή, η Μάγδα λέει ότι να είναι, αλλά εγώ θέλω να είμαι άρχοντας, αλλά με τα ψέματα. Με 100 ευρώ εκεί θα έχεις τέτοιο μεγαθύριο. Σαν αυτό εκεί, στο Κατοστάρικο. Ενώ εδώ είναι ακριβά, είναι σαν την Ιταλία. Turn right to stay on Elitsa Ludovita Gaggia, then turn right to stay on Elitsa Ludovita Gaggia. Τα βάλεις τα δόντια, δεν θα μας έρθει κουξοϊκά. Καλμένα τα έχω, μόνοι μου, θα φύγει. Κάτω από την κλιματεριά, κυρίες και κύριοι, πόσο μου έλειψε πατρίδα. Να το. Έχει και εδώ κλιματεριά, άρα εδώ δεν με λείπει πατρίδα εμένα. Λίγο μέσα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εγώ απ' έξω, μου πεις αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα είναι κορυφή. Πολύ σέρβισε. Είπα μήπως. Το ταξίδι ξεκίνησε πολύ καλά, ομαλά. Όλα πηγαίνανε ρολόι. Βασικά δεν είχα πρόβλημα με το κάμπερ, δηλαδή να μην μπορώ να κοιμηθώ καλά και τέτοια. Κοιμήθηκα πάρα πολύ στο κάμπερ, δηλαδή ημέρες. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι πήγα να κάνω ένα τζαμπαντάν τριπ, τζαμπα εντελώς, και εξελίχθηκε τριπ επιπληρωμή. Γιατί? Γιατί είχα ατυχίες. Μία μεγάλη ατυχία ήταν ότι θα έβγαινα εγώ μέχρι την Βόρεια Κροατία και λέω, αφού πάω εκεί, δεν πάω στην Αυστρία να κάνω μια δουλειά, ένα βίντεο. Τέλος πάντων, ακυρώνεται αυτό. Ενώ έφτασα Ιταλία πάνω, ακυρώθηκε για το δικό του λόγο. Που σημαίνει, ανέβηκα πάνω στην Ιταλία χωρίς λόγο. Μετά είχα σκοπό να πάω στην Δυτική Γαλλία να πετάξω με παραπέντε και να κάνω εξάσκηση. Είχα σκοπό να πάω με το πάσο μου. Βλέπω το καιρό, είχε 3 μέρες καθαρό καιρό και μετά έπιανε βροχή. Και λέω, 3 μέρες για να πάω να κάνω την πλάκα μου, την προπόνησή μου κτλ. Μέχρι να φτάσω εκεί, άμα πάω τζαμπαντάν, θέλω 3 μέρες. Άρα διόδια και θα τροξιδέψω όλο το βράδυ. Δεν θα κοιμηθώ. Μπαίνω, που λέτε παιδιά, από το Τριέστη στα διόδια. Διασκίζω όλη την Ιταλία με 30 ευρώ. Λέω, 30. Να διασκίσω και όλη τη Γαλλία με κανένα 40, 70 ευρώ διόδια. Εκεί το υπολόγιζα. Και λίγο πριν βγω από την Ιταλία, για να γράφει καλά το βίντεο, κάνε και λίγο τους καθρέφτες μιας που είσαι εκεί. Λίγο πριν βγω από την Ιταλία, μπαίνω σε κάτι τούνελ. Σε ένα τούνελ,
δύο τούνελ, τρία, το ένα μετά το άλλο. Να μην συστοπολογώ, καμιά εικοσαριά τούνελ. Από το ένα έμπαινα, στο άλλο έβγαινα. Μόλις τελειώνει η Ιταλία, πάει να τελειώσει το κράτος, φτάνω στον Κισέ. 40 ευρώ διόδια για 20 λεπτά οδήγησης. Λέω, α, δεν μ' αρέσει αυτό. Είπαμε να πληρώσουμε διόδια. Το πληρώνω, λέω, εντάξει, άντε, δεν πειράζει, τυχαίνουν. Μπαίνω στη Γαλλία, με το που μπαίνω στη Γαλλία, αμέσως διόδια. Φτάνω εκεί πέρα, μου λέει 55 ευρώ. Λέω, για όλη τη Γαλλία. Μου λέει, όχι, λέει, για ένα πέρασμα, ένα τούνελ. 55 ευρώ για ένα τούνελ. Μου λέει, ναι. Μιλάμε, ήταν 3 ώρα το βράδυ. Δεν μπορούσα να κάνω ούτε πίσω, ούτε μπροστά, σκοτάδια παντού. Ερημιά κιόλας. Ένας δρόμος στενός. Το δίνω 55 ευρώ και περνάω το τούνελ. Βγαίνω μετά στην Εθνική, παίρνω μια κάρτα, διασχίζω, φτάνω στο σημείο να είμαι πολύ κουρασμένος. Λέω, τώρα δεν έχει να κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο, είναι δύσκολο ταξίδι, πρέπει να πάω σε ένα χοτέλ. Πάω σε χοτέλ, 100 ευρώ το χοτέλ. Γύρω στα 250 ευρώ τα διόδια, όλα μαζί, και να είμαι στην κεντρική Γαλλία, στη μέση ακριβώς. Λέω, πάρα πολλά τα λεφτά, δεν ξέρω μ' άξιζε, αλλά τώρα αυτό που έφτασα εδώ, μόνο μπροστά κοιτάω. Έπρεπε να μετακινηθώ γρήγορα, να πάω πολύ γρήγορα για να προλάβω πριν να αρχίσει η βροχή, γιατί θα έβρεχε για μία εβδομάδα. Κοιμάμαι το βράδυ, ο καιρός έλεγε ότι θα έχει άλλες δυο μέρες ηλιοφάνεια. Το πρωί ξυπνάω, μουσχεμά όλα. Είχε ξεκινήσει να βρέχει. Λέω, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ανοίγω το δελτίο καιρού, πάω στο Αρκασόν, ντούνε του Πιλά, στην περιοχή που θα πήγαινα, βροχή και εκεί. Άλλαξε πρόγνωση. Ωρε φίλε, όλος αυτός ο κόπος, γιατί και βιαστικά, και δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, ένα βράδυ δεν κοιμήθηκα. Δηλαδή έκανα skip μια νύχτα να κοιμηθώ. Όλη αυτή η θυσία εξελίχθηκε να είναι αποτυχία. Τέλος πάνω, λέω, ψηλέ, πάρ' το χαλαρά και κάνε βόλτες τώρα. Αρχίζω να κάνω βόλτες και κάπου εκεί στο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο πάτησε ένα κουμπί κατά λάθος και αποθήκευσε μία ρύθμιση και με βγαίναν τα βίντεο όλα 480. Τι θα πει αυτό? Πολύ χαμηλής ποιότητας εικόνας, η οποία για να μην το καταλάβεις αυτό θα πρέπει να είναι πολύ μικρή οθόνη, δηλαδή κινητό, και να είναι και μικρό το κινητό. Δεν το πήρε χαμπάρι. Έβγαινε το ένα βίντεο μετά το άλλο, έτσι. Αφού δηλαδή βρέθηκα στη Γαλλία και λέω, ας κάνω επεισόδιο την γαλλική επαρχία, και αυτό fail, δηλαδή και αυτό απέτυχε, γιατί τα έκανα με τα βίντεο τα οποία αναγκάστηκα να σβήσω τα μισά. Τα πιο πολλά τα έσβησα, δεν τα ανέβασα, και ανέβασα κανένα δυο σε αυτή την χάλια ποιότητα, τα οποία άμα πάτε λίγο πιο πίσω, μερικά βίντεο πιο πίσω, θα τα δείτε. Ένα άλλο πρόβλημα που υπήρχε είναι ότι δεν έβρισκα πουθενά ίντερνετ. Δεν ξέρω πώς έτυχε αυτό. Ενώ ταξίδεψα με τη μηχανή του 125 και σε κάθε χοτέλ είχε ίντερνετ, τώρα πήγα και σε χοτέλ πήγα και σε κάμπινγκ, δεν έβρισκα ίντερνετ. Με αποτέλεσμα να μείνουν πολλά τα βίντεο και να αρχίζω να μπερδεύομαι. Ποια μέρα είναι, από τι και πού. Γιατί εγώ τα κάνω στο κινητό, δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο κατανοητό όπως με έναν υπολογιστή σπιτιού, γραφείου, που τα έχεις σε φάκελο, τα βάζεις σε σειρά και τέτοια.
τα κάνω στο κινητό. Με αποτέλεσμα να μπερδέψω τα βίντεο, να τα ξανασβήσω, να τα κάνω, γιατί είχαν μαζευτεί πολλά στο κινητό. Άλλο πρόβλημα αυτό. Μετά, ύστερα, το επόμενο το πρόβλημα. Θα ερχόταν η Μάγδα για να πάμε να κάνουμε μια δουλειά, η οποία μας βγήκε φόλα. Πήγαμε και άλλα περιμέναμε, άλλο μας βγήκε. Απέτυχε και αυτό. Μετά λέμε εντάξει, πάμε να κάνουμε εκδρομή και να κατεβούμε σιγά σιγά, γιατί η Μάγδα θα καθόταν, θα κάναμε τη δουλειά και θα πετούσε από Μιλάνο για Ελλάδα. Και με λέει θα έρθω κι εγώ, λέει, για να χαζέψω και τέτοιο. Λέω ωραία, πάμε στη Βενετία να απολαύσουμε εκεί τα καραβάκια αυτά τα τέτοια. Πήγαμε στο Μονακό, όλα καλά. Πήγαμε στο Μονακό, ψιλοέβρεχε, την ψιλοβγάλαμε, και στο Μιλάνο να ρίχνει καρέκλες. Βάλε τώρα στο μυαλό σου καρέκλες πλαστικές, πάρει πολλές πάνω στον ουρανό και πέτα τις κάτω. Δηλαδή έριχνε καρέκλες, παιδί μου, σε σημείο που λέμε θα αποκλειστούμε με το αυτοκίνητο πουθενά, να φοβόμαστε για χαλάζι, να στράφτει, να κάνει να ράνει. Την άλλη μέρα ξυπνάμε, φυσούσε, δεν έριχνε καρέκλες, έριχνε βροχή, την έριχνε πλάγια με τον αέρα. Σηκωθήκαμε, φύγαμε και από εκεί και βρεθήκαμε στην Κροατία, σε ένα υπέροχο μέρος, ελπίζοντας ότι η γκίνια έσπασε. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, προς το όμορφο Μαυροβούνιο, το οποίο μετά από τόση κατεμιά που έχω τραβήξει μου αξίζει και λίγο έτσι πολυτέλεια. Εκεί θα πάμε έτσι σε κανένα μέρος ωραίο, να έχει καμιά πισινούλα, κανένα τέτοιο, χαλαρώσουμε λίγο και θα επιστρέψουμε. Δηλαδή στην ουσία ένα ταξίδι από τα πιο... το μόνο πράγμα που φέρνω πίσω από αυτό το ταξίδι είναι ότι το να οδηγείς αυτοκίνητο και να κοιμάσαι γίνεται, είναι πανεύκολο, αρκεί να μην είναι καύσωνας και αρκεί να μην το κάνεις... Και αρκεί να μην έχεις πολλά πράγματα, δηλαδή να πας κάπου για δύο νύχτες και να την πέσεις. Άμα έχεις πολλά πράγματα, ρούχα, πετσέτες, νερά, τέτοια, αρχίζει να φαίνεσαι λίγο ανοργάνωτος μετά. Και για να μείνεις οργανωμένος, να θέλει πολύ θυσία. Δηλαδή εγώ για να μένω νοικοκύρης έπρεπε όταν ξυπνά να κάνω ένα σκασμό δουλειές. Πάρε αυτό από εδώ, βάλ το εκεί για να βάλεις το άλλο. Θα μπορούσα να πω ότι σαν λύση να κοιμάσαι μέσα στο κάμπερ, το Corolla, είναι πολύ καλή, αλλά να μην είναι πολλές μέρες συνεχόμενες, να μην έχεις πολλά πράγματα. Αυτό καταλήγει να είναι το συμπέρασμά μου. Θα το ξαναέκανες, και βέβαια θα το ξαναέκανα, αλλά όπως σας λέω, αν πάω κάπου και είναι για πολλές μέρες, θα πάω με το τρέιλερ για να έχω μεγάλες καρέκλες, τραπέζια, να μην είναι όλες το μπορ μπαγκάζ σφινωμένα. Και αν είναι εξωτερικό που είναι μακριά, για να μην τραβάω το τρέιλερ, θα το ξαναέκανα, αλλά θα δούλευα και χοτέλ. Δηλαδή όπου είχε φθηνά χοτέλ θα πήγαινα στο χοτέλ, και όπου ήταν ακριβά θα πήγαινα σε κάμπινγκ στο αυτοκίνητο ή σε πάρκινγκ. Δηλαδή τις μισές μέρες θα τις έβγαζα στο αυτοκίνητο και τις άλλες τις μισές θα τις έβγαζα σε χοτέλ. Αυτή είναι η γνώμη μου, αυτό είναι που είδα εγώ, του τύπου τσιγκούνις και τέτοια δεν τα βλέπω εγώ αυτά να τα λέει κάποιος, δεν υπάρχει λόγος να τα ακούω. Γιατί είμαι γύρω στις 4 μήνες το χρόνο εκτός του σπιτιού μου και πληρώνω τα χοτέλ και τα κάμπινγκ και τα αεροπλάνα και τις βενζίνες και τα λοιπά. Άρα τσιγκούνεις αλλού, όχι σε μένα, γιατί όλα μου τα λεφτά εγώ τα χαλάω σε ταξίδια, πουθενά άλλο. Ταξίδια όλα.
Δεν είμαι άνθρωπος εγώ που μαζεύει λεφτά. Ό,τι λεφτά με δώσεις μένα να τα ταξιδέψω όλα. Τώρα με δώσεις 1,000 ευρώ θα ξαναφύγω πάλι με τη μηχανή. Δεν θα μείνω εδώ. Απλά αυτό ήταν το πιο ανούσιο. Δηλαδή θα μπορούσα ρε παιδί μου να κάνω και δύο δουλειές, να τα πάρω τα λεφτά πίσω. Λοιπόν, δεν σε λέω να βγάλω, άντε απέτυχε, να μην βγάλω, να πάρω τα λεφτά πίσω. Σιμπενίκ. Σιμπενίκ. Η περιοχή είναι Σιμπενίκ, κυρίε και κύριοι. Έχει πολύ φωτογένεια εδώ πέρα αυτό το πράγμα τώρα, είναι φωτογενέστερο. Είναι θάλασσα που μπαίνει μέσα στην στεριά. Δεν είναι ποτάμι αυτό. Όχι, τι ποτάμι, μπλε ποτάμι. Θάλασσα είναι, μπαίνουν κότερα μέσα. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, βρισκόμαστε στην κεντρική Κροατία, στο Σιμπενίκ. Η μέρα είναι υπέροχη. Καθώς κατεβαίνουμε, κόβει ο αέρας. Γράφει ένας 25 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Γράφει ένας, μιλάς πολύ travel moto. Ωραία. Φίλε, μιλάς πολύ. Ωραία, δεν μιλάω. Να, κάτσε δες. Δες τώρα. Αφού έχω βίντεο, αυτό το κανάλι, κάτσε να φτιάξω. Αυτό το κανάλι, όταν το έχω ξεκινήσει, το μόνο πράγμα που έκανα, είχα μια κάμερα και τραβούσα το δρόμο, δεν μιλούσα. Έχει παλιά βίντεο που δεν μιλάω, γιατί δεν τα βλέπεις αυτά και έρχεσαι σε αυτό. Είναι να μου πεις ότι μιλάω πολύ. Delete το μήνυμα. Λοιπόν, ladies and gentlemen, κυρίες και κύριοι, Damen Herren, έχει αλλάξει η πανίδα. Έχει γίνει τύπου ελληνική, με τα πεύκα, μπλε ουρανός, ανέβηκε η θερμοκρασία, τώρα έχει 25-26 βαθμούς εκεί μέσα. Θερμοκρασία λευκάδας, μια υγρασία έτσι που είναι για κοντομάνικα. Λοιπόν, θα σας δείξω travel moto που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί με έχετε κάνει παράπονα. Και καλά κάνετε. Είμαι εδώ, travel moto, για να καταλάβετε. Έχω φάει την Κροατία και είμαι στη Μητούλα προς τα κάτω, κοντά στο Μποντρόμπλικ. Δεν έχω φτάσει ακόμα, ladies and gentlemen, στο Ντουμπρόβνικ, αλλά καλομεταλλετάμε. Καλομελετάμε. Κάνα 2 ώρα πάνω από το Μποντρόβνικ, χωρίς διόδια, απολαύσουμε, κυρίες και κύριοι, λεζέρμε, Damen Herren, να απολαύσουμε λίγο την ομορφιά, η οποία είναι ελληνική. Είναι σαν να είσαι Κεφαλονιά. Με τα σπίτια τα άσπρα, με τα σύννεφα να κάνουν παιχνίδια πάνω στα βράχια. Είναι σαν να είσαι στην Κεφαλονιά, λεζέρμε. Κάτω παραλίες, λεζέρμε. It's amazing, isn't it? Πουα, ρε φίλε. Πουα. Καινούριο αυτό. Λό. Πουα, ρε φίλε. Πουα. Όχι, τώρα πέρα από την πλάκα που κάνω, πω, έτσι για πλάκα. Είναι πολύ ωραία εδώ πέρα, είναι πολύ ευχάριστη, λέει Τζέρμα. Να έρθείτε εδώ πέρα, να έρθείτε. Θα πάμε και στο Μαυροβούνιο. Εκεί θα γυρίσουμε τα επεισόδια τα πολλά. Θα κάτσουμε και κάμια μήνα, 2-3, ξέρω, 4 μέρες.
πώς να πω το χρησιμοποιήσω και μπερδεύομαι έτσι, δεν ξέρω. Πες είμαστε, συνεχίζουμε το ταξίδι, αυτό πες. Συνεχίζουμε το ταξίδι, κυρίες και κύριοι. Κόψτε το. Κάτι το λες πάλι. Σχέτο. Έλα να φτάνουμε στη γέφυρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη γέφυρα, η οποία θα μας περάσει σε ένα νησάκι, γιατί, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας είναι η Βοσνία. Για ένα κομμάτι θα είναι η Βοσνία. Για να μην πούμε στη Βοσνία και ξαναβγούμε, έχει φροντίσει η γέφυρα. Πρέπει να βγεις. Η γέφυρα έχει φροντίσει να μας κρατήσει στην ίδια χώρα. Και εγώ θα κλείσω το κινητό για να μην πιάσει. Εδώ πέρα φόβος είναι. Δεν είναι αυτό. Πολύ πλημμύρα. Ένα έργο φοβερό. Πάλι μου έχεις συγκεκριστικές εκείνη τη φόρμα του τρίγου. Ναι. Βάζουμε τα κινητά σε πτήση. Πού το έβαλες? Για να μην μας χρεώσει, γιατί δίπλα μας είναι η Βοσνία και μπορεί να πάρει σήμα από την Κεραία. To cross the bridge. Να κάνεις cross, πώς θα το πω. Να περάσεις τη γέφυρα. Να περάσεις τη γέφυρα είναι δωρεάν. Άμα βλέπεις travel moto. Άμα δεν βλέπεις, πάλι είναι δωρεάν. Να περάσεις τη γέφυρα. Είναι ένα έργο το οποίο το περιμέναμε καιρό. Χρόνια το περιμέναμε να γίνει αυτό το έργο. Παλιά πήγαινα από τα σύνορα και Damen Herren, τώρα πάμε στο νησάκι το απέναντι. Άμα συνέχιζε ευθεία θα ήταν η Βοσνία. Να δείξω λίγο που είναι η γέφυρα. Στο νέο. Η κατασκευή είναι με ντίζες, σίδερα, χάλιβα, έχει τσιμέντο μέσα, οι μπετόβεργες από κάτω και η γέφυρα βρίσκεται στο Νέον. Νέον. Μια περιοχή η οποία είναι κοσμοπολίτικη και μετά από εδώ πέρα θα είναι ακόμα πιο κοσμοπολίτικη και μετά κι άλλο και μετά κι άλλο. Μην φοβάστε να περάσετε από εδώ πέρα. Άμα βλέπετε travel moto είναι δωρεάν. Επίσης είναι δωρεάν και άμα δεν βλέπετε travel moto. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι άμα βλέπετε travel moto γνωρίζετε ότι είναι δωρεάν. Ενώ άμα δεν βλέπετε πρέπει να το ψάξετε. Μπορείτε να το ψάξετε μέσα στο travel moto, να πατήσετε το καμπανάκι και να χτυπάνε καμπάνες και τέτοια. Ανεβάζει το travel mode σαν και βίντεο dunk, να το συγχαθείς και πεις α, φιλαράκι. Ενώ άμα δεν πατήσεις την καμπάνα, το ελέγχεις εσύ, λες ας βάλει ο travel mode τώρα. Γι' αυτό μην πατάτε καμπάνες πουθενά, ούτε subscribe μην κάνετε. Να μπεις όταν θες εσύ μέσα. Travel mode μπορεί να ανεβάζει κάθε μέρα βίντεο για αυτή τη δουλειά κάμε. Όταν ανέβαινα που ήμουν μοναχός μου, κάπου εδώ κοιμήθηκα στο αυτοκίνητο. Τώρα όμως τρώμε με χρυσά κουτάλια. Είμαστε στο hotel, τα πιο ακριβά. Πώς να τους πω. 80 ευρώ. Όχι 80, πληρώσαμε, ναι. 80 ακριβό. Δεν τα πιο ακριβά είναι όμως. Άμα το σκεφτείς σύμφωνα με το αυτοκίνητο είναι πολύ ακριβά, γιατί εδώ γινόταν τσάμπα δουλειά, σταμάτησε εδώ και κοιμήθηκα. Αλλά
Πες το off-season. Off-season που είναι τώρα. Off-season είναι το hotel. Off-season λέει το hotel. Όχι. Είναι το hotel. Είναι το off-season. Δεν είναι η Μιραμπέλα, ξέρω. Μαριμάρ. Το hotel ήταν Μαριμάρ, 80 ευρώ. Επειδή είναι off-season. Εδώ κάτσε. Μας πάμε ανάποδα. Μας έρθει κανένας. Άλλο λέει εκεί. Από εκείνη την πλευρά. Εγώ προτείνω, παιδιά, να έρθετε να κάνετε τη διαδρομή αυτήν μέχρι πάνω τη Τριέστη, Σλοβενία, να φτάσετε. Ένα road trip και να γυρίσετε, να προσέχετε στον δρόμο, μην χτυπήσετε πουθενά με κανένα μηχανάκι εκεί, κανένα τέτοιο. Μην βγείτε από τον δρόμο σου κανένα γκρεμό, αυτά να προσέχετε γενικά με τα μηχανάκια και με τα αυτοκίνητα. Τώρα θα μπούμε στο τούνελ μέσα. Έξω έχει 27 βαθμούς, τους οποίους τους αισθάνεσαι για 30. Καλοκαιράκι, καλό. Δεν φυσάει τώρα εδώ. Εκεί περνάει και άλλη γέφυρα. Ποιος ξέρει πόσα πρόστιμα θα έχω φάει εγώ τώρα που πήρε το αυτοκίνητο. Επίσης ζητάτε να σας λέω ονομασίες, παιδιά μου, είναι πολύ εύκολο. Θα κοιτάω το χάρτη και θα σας λέω ονομασίες. Γιατί δεν ήξερα ότι σας ενδιαφέρουν οι ονομασίες. Αλλιώς θα κοιτούσα το χάρτη. Αλλά μετά είδα μηνύματα που λέει ο άλλος, φίλε, θέλουμε να πάμε κι εμείς βόλτα με το αυτοκίνητο, γιατί δεν μας λες ονομασίες. Και μετά με είπε και ο άλλος το ίδιο. Και μετά και ο άλλος. Πολλά άτομα. Και λέω πρέπει να τους λέω ονομασίες. Αλλά μην περιμένετε να σας πω τώρα πως λέτε αυτήν την γέφυρα. Σας είπα ότι στο νέο περνάς μια γέφυρα δωρεάν, να μην πεις Βοσνία. Για λίγο, για 20 λεπτά έπρεπε να πεις Βοσνία παλιά. Τα έργα είναι καινούργια αυτά. Εντάξει, κλείσε. Να, εδώ κοιμήθηκα. Στο επεισόδιο που και από την άλλη μεριά έχει πάρκινγκ. Έχει και από την άλλη... δεν προλαβαίνω, δεν έχει νόημα. Ναι, αλλά είναι άδειο. Ναι. Εδώ κοιμήθηκα μόνο ένα αυτοκίνητο μόνο. Ποιος σας πειράξει εδώ πέρα? Είναι ασφαλές μέρος. Ποιος σας πειράξει? Α, εδώ είναι τα μέρη, τα αυτά είναι μαγικά μέρη. Είμαστε βόρεια από το Ντουμπρόβνικ. Είναι το Ντουμπρόβνικ και από βόρεια και ένα 20 λεπτό βόρεια είναι αυτό το πράγμα. Μαγικά μέρη, στην Κροατία είναι αυτά ακόμα. Σας υποσχέθηκα. Βάλε πολύ βρυγόνιο και... κοίτα, κλείστο, βάλε το βρυγόνιο. Ξανάνοιξε το. Λοιπόν... και έτσι που λέτε, είναι πολύ ωραία εδώ πέρα. Σας υποσχέθηκα ότι θα λέω τα ονόματα. Γιατί έχετε δίκιο τώρα, ο άλλος που βλέπει το βίντεο σου λέει εντάξει το είδα, αφιέρωσε χρόνο. Και μ' άρεσε να πάω. Πού είναι? Αν και εγώ πιστεύω ότι αυτοί που είναι να πάνε δεν ξέρουν ήδη. Τέλος πάντων, εγώ σας υποσχέθηκα, παιδιά, θα λέω παντού που είμαι. Τέλος, το τραβημό του εγγύης και η ποιότητα είναι ανεβασμένη. Είναι ψηλά η ποιότητα του τραβημό του και δίνει και πληροφορίες. Σας πω και μουσεία τέτοια, αυτά δεν έχει τέτοια. Εδώ είναι η πανίδα και η χλωρίδα της Ελλάδας, δηλαδή ελαιόδεντρα, καβάκια, ό,τι... Πεύκα πολλά, κυπαρίσια, ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει και εδώ, γιατί είναι το ίδιο κλίμα, δηλαδή έχει τον ίδιο καιρό, στην θερμοκρασία δηλαδή η ίδια.
Ας είναι βόρεια, δεν πειράζει. Πιο βόρεια από την Ελλάδα. Το κλίμα είναι σαν της Λευκάδας. Μπορεί να έχει 2 βαθμούς λιγότερο. Δεν καταλαβαίνεις διαφορά. Κοίτα τα λουλουδάκια αυτά, γεμάτη εθνική στην Ελλάδα με τέτοια. Να έρθείτε εδώ. Ladies and gentlemen, Dubrovnik. Είναι λίγο ακριβά να έρθείτε εδώ βόλτα, αλλά να πάτε στην Πούτβα που είναι Μοντενέγκρο. Μοντενέγκρο είναι Μαυροβούνιο. Ενώ εδώ είναι λίγο ακριβά. Το Dubrovnik. Είναι λίγο ακριβά. Πετάει το αυτοκίνητο τώρα, πετάει το κρόλα, πετάει στην αέρα. Πήραν 2 σίδερα εδώ και φτιάξα μια γέφυρα και λίγα τσιμέντα και να πιεις ξέρει τι κάναν. Α, τώρα, εγώ άμα κάτσω να φτιάξω τέτοια γέφυρα μικρή. Εδώ θα στρίψω το τραύμα το, θα μπει μέσα εδώ πέρα γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Αν με βγάλει να στρίψω, θα στρίψω. Αν δεν με βγάλει, πώς θα στρίψω. Βλέπω να φορίζουμε αντί να κατηφορίσουμε. Dubrovnik, να το. Πού είναι, πώς θα σύγχρονο. Δεν θα τη φτάσουμε στο Dubrovnik, ξέρω εγώ. Αφού θα φτάσει πάνω. Θα μας κατεβάσει. Λοιπόν, ψάχνουμε τώρα στρίψουμε δεξιά. Κλείσε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε το... Dubrovnik. Είμαστε το Dubrovnik και κάνουμε μία περιήγηση. Το Dubrovnik είναι στην Κροατία. Νότια Κροατία. Καλά. Πού βρέθηκες εδώ? Μιλάω ελληνικά. Ωραίο το όχημα. Ναι. Ηλεκτρικό. Ναι, είναι. Μια χαρά! Από πού είστε? Λάρισα. Ναι, κοντά. Πριν έπαιζε ποδόσφαιρο. Travel Moto. Travel Moto. Travel Moto στο YouTube να πεις Travel Moto. Άντε, γεια. Φοβεροί άνθρωποι. Τι ωραία. What a nice view. Βγάλε την αυτή, με ενοχλεί. Ναι. Τι λέμε. Λέξε το χοτέλ που ήμανε, τσο πάνε. Που το ξέρετε σε αυτά. Έχω φίλοι παντού, ρε. Παντού έχω φίλοι. Αυτόν τον έκανα φίλο πριν λίγο. Με χαιρέτησε και... Με λέει, ψηλέ, πού πας. Α, λέω, εδώ, Dubrovnik. Έχω, λέω, ένα σκάφος εδώ πέρα, πάνω το πάρω. Είχε λίγο πρόβλημα του καρμπλατέρ και το σταματήσαμε εδώ πέρα, το αφήσαμε. Έφυγε και ο καπετάνιος και φύγαμε με το ελικόπτερο. Και ελικόπτερο πάνω. Πού είναι αυτός που έχει τα άλογα στο Τέξας, αυτός θα μας πει τις ιστορίες αυτές. Σωστά. Δεν τις ξέρει αυτός τις ιστορίες αυτές. Τις πει, γιατί η μάσα. Ναι. Πού να σταματήσουμε την πάρα εδώ. Κοίτα λίγο εδώ μετά τον μπλε που μπαίνουν αυτοί, τι είναι. Δεν χρειάζεται να σταματήσουμε εδώ, πάμε πιο πέρα. Εγώ αυτό που θα κάνω τώρα είναι να σε δείξω το χοτέλ που με έκλεισες εσύ. Και πλήρωσε για χρυσάφι. Α, τώρα. Και
είχε ερμηνεία το βράδυ, θυμάμαι. Ζέστα, κυρίες και κύριοι, λέει Γέμε. Έχει 24 βαθμούς, but it feels like around, like 40. Εδώ είναι το χοτέλ, έτσι. Όχι. Πού να θυμάμαι το, πέρασαν και 11 μήνες. Με το 125 είχα έρθει. Εδώ είναι χανάκι. Να πάρουμε λίγο να φάμε. Πανίνι. Ναι. Με το 125 ήρθα εδώ με μηχανάκι. Beer Company. Τι είναι αυτό. Pet. Για παιδιά ή για ζωάκια. Όχι, εμείς θα φάμε θέλουμε. Άρα δεν κάθομαι εδώ. Ε. Φεύγω από εδώ. Το πρόβλημα και εσύ είναι στην Αυστρία. Αρχίζει το διπουρικό. Δεν σταματάει το διπουρικό. Από αριστερά έχει λιμάνι, από δεξιά έχει χοτέλ. Τι είναι αυτό, Heineken. Το δέξω να μυθίσει μας. Σταματιστεί. Μπας είναι εδώ, μπας. Λεωφορείο. Δεν είναι καθόμως πολύ ωραίο εδώ. Κοίτα εδώ μήπως βρούμε, εδώ, πριν είναι λίγο. Hey day. Hey day, και το πόσο πέρα εδώ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε απάνω από τη γέφυρα πριν και τώρα περνάμε από κάτω. Και από εδώ θα βγούμε στον πάνω δρόμο. Και θα φύγουμε. Και θα φύγουμε. Γιατί άμα πάμε από πίσω θα μπλέξουμε με κίνηση. Ε, πάμε. Φέρουμε έξω, πάμε. Μπλέξουμε. Εντάξει. Μας περιμένουμε. Περιμένει ο Φρανς. Ο Χάνς, αυτό με το κότερο. Παίξε βγάλει τα σκότια. Δεν μπορώ, Μανώλα μου. Έλα ρε Βασίλη, κουνάκι η κάμερα. Σπλίτ, δεν θέλω να σπλίτ. Από εδώ πέρασε με το 125 όταν έφυγα από το χοτέλ και ήθελα να φύγω, κύριε Σικύρη, λέει Γέμε. Πέρασε από εδώ πέρα και βρίσκω με ένα KTM. Και με λέει, πού πάσε με τις ελληνικές πινακίδες. Πριν με μίλησε ο ταξιτζής, με το τρίκυκλο. Στη Γαλλία δεν με μίλησε κανένας. Ποτέ δεν έχω δει κανένα Γάλλο να με μιλήσει την φορά. Πριν όλες με το KTM κάνει μια ρωτ. Το λέω, τα ρίξουμε. Με λέει, κοίταξε να δεις, έχω πιο πολλά κυβικά. Από εδώ είχαμε περάσει πριν ένα λεπτό. Το εξαντλήσαμε και το Μποντρόβινε και παιδιά και πάμε για τα Λίτλ γιατί δεν βλέπω να τρώμε. Είμαστε σε λίγο της δίαιτας. Μαυροβούνιο, Μοντενέγκρο. Αυτά είναι η μέρη.
Είναι λίγο χήμα σαν εμάς αυτή. Είναι δική μας. Δείξτε σε. Πάμε πάρουμε καράβι. Κοίτα εδώ. Σαν να είσαι στο Βόλο. Και ψένει ο άλλος. Slight right. Εδώ βγήκα ανάποδα, εδώ, εδώ πέρα. Εδώ ερχόμουν ανάποδα. Δεξιά, 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 δεξιά. Slight right, λέει. Take the ferry. Take the ferry. Τσίπα, 5 ευρώ θέλει. 5 ευρώ να περάσουμε απέναντι για να μην κάνουμε το γύρο. Τσίπα, τσίπα, για να μπούμε ναι, μέσα. Κράτα λίγο, κράτα. Κάτσε λίγο. Έχουμε εδώ 5 ευρώ. Ναι. Δώσε 5 ευρώ και πέσουν. Μας φύγει το γλυκτάκι, περιμένουμε ένα τέταρτο. Κλείσε, κλείσε πόρτα, κλείσε. Δεν μπορώ μόνο να περιμένω. Take the ferry. Δώσ' τον τον. Κράτα την καμία. Τι Mercedes είναι αυτή, ρε, προδρική, ρε, φίλε. Maybach, Maybach, Βασίλη. Ναι, ναι, αυτό είναι εργαλείο. Ωρε, φίλε. Μη ζετάμε μόνο. Και εγώ άμα είναι Mercedes, φίλε. Maybach. Ναι, ρε φίλε. Με τέτοιο πρέπει να είσαι σοφέρ. Μένουμε μέσα εδώ, δεν κατεβαίνουμε. Ναι, τίποτα. Α, μόνο αυτό σε κάνουμε. Σε 5 λεπτά είμαστε απέναντι. Και μέχρι να έρθει αυτό, άλλα 5 είναι τέταρτο. Ah. Ένα είναι, πάει πέρα δόθε. Κατάλαβα. Το έχει ο Μίτσος. Ο Μίτσος. Ναι, ναι. Μίτσο λέγεται. Απλά εγώ το λέω Μίτσο, το φωνάζω Μίτσο. Α, με λέει κάνω αυτή τη δουλειά και τέτοια. Το γνώρισε στην Κατερίνη, στην παραλία Κατερίνης. Και τον πέτυχα εδώ πέρα μετά, είναι δικό του καράβι, το έχει πάει πέρα εδώ, θα πάει κάτι, κατάλαβες. Μην πει να επενδύσει και εμένα, κλείσε μα ρε. Άρα, άμα δεν είναι κορόλα, εδώ ρε. Άμα δεν είναι κορόλα, το Toyota μη χαλάει. Και μετά από 10 λεπτά πλεύσης, βγαίνουμε στην άλλη μεριά και κόψαμε δρόμο. Δεν πάμε σε νησί. Κόψαμε δρόμο να μην κάνουμε τη γύρα. Δεξιά. 5 ευρώ. Δεξιά, δεξιά. Λοιπόν, και τώρα φτάνουμε που να είναι. Να το, ορίστε. Θα πάρει το τσάλι τώρα. Πάρει τσάλι και μετά αφήνει τσάλι, παίρνει τσάλι. Είτε, κοίτα, Ορθόδοξη Εκκλησία, Chris Craft. Είτε, τη λιμουζίνα είναι ευθεία. Εκεί το χοτέλ, Κωνσταντάρας, Κορονικόσα, χοτέλ με την Έγκρο. Εντάξει. Τι γίνεται τώρα. Και το έφυγα. Είτε. Τι έπιασε, ρε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι μαστόρια είναι αυτή. Λοιπόν, το κάθε ένα είναι 30 κιλά, 25 κιλά. Πόσα κιλά είναι. Τι κάνετε, πόσα, ξέρω. 25. Να μην είναι. Ε? Τι κάνετε εδώ εσείς. Ξέρουμε. Εσείς τι κάνετε εδώ. Εμείς βόλτα. Εμείς. Από πού είστε.
Από Αθήνα. Α, Λάρισα μας, Λάρισα. Λάρισα. Σίδα και Λαχτάρισα. Σίδα και Λαχτάρισα. Ναι. Τι κάνετε, ναι, εδώ πέρα που λέγαμε αν θα συναντήσουμε Έλληνες. Πόσο θα μείνετε εδώ? Δυο μέρες, τρεις. Δυο μέρες. Θα πάμε Νιαγάρα. Είμαστε με το αυτοκίνητο εμείς. Θα πάτε μετά στο Νιαγάρα. Νιαγάρα, ναι. Πού, στην Αμερική? Όχι, έχει εδώ. Καταράκτες και σου λένε Νιαγάρα. Πού είναι αυτό? Φανταστικό. Πού? Τώρα με στο χάρτη και εμείς το δούμε, μας το πρότειναν να πάμε. Το έχω ακούσει εγώ. Ρωτήστε στο χοτέλ Νιαγάρα, Νιαγάρα να σας πούν, είναι καλά. Μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Είδαμε και κάτι βίντεο στο YouTube και είναι φανταστικό. Οπότε το είδαμε, ναι, ναι. Περίεργο, γιατί εγώ τα μελίτσα καλά τα πράγματα. Μας το είπε ένας μοτοσυκλετιστής. Ναι. Συναντήσαμε στον δρόμο, έτσι, ναι. Δηλαδή πότε φτάσατε εδώ? Από Γαλλία, εγώ από Γαλλία ήρθα. Α, και εσύ, και εσύ ήρθες Γαλλία. Παλεβού, φως, έμεση. Όχι, εγώ βόλτα στη Γαλλία. Deutsch. Deutsch μιλάω. Deutsch. Μιλάτε πολύ πράγμα, έτσι. Μιλάω, ναι. Ωραία. Παρλάω Ιταλιάνο. Παρλάω. Ich spreche nur Deutsch und Englisch. Ναι. Ich spreche Deutsch, Englisch. Denn meine Frau ist Engländer. Α, Εγγλέζα. Λοιπόν, μόλις τώρα βρήκαμε Έλληνες, τον κύριο Γιάννη, ο οποίος μπορεί να δει και το επεισόδιο αυτό, γιατί τον είπα να βλέπει το κανάλι. Ναι, πολλούς είπα... χαιρετισμούς, αξιαγάπητος. Ναι, πάθαμε πλάκα, πολύ φοβερός άνθρωπος, φοβερός. Ναι. Με τη σύζυγό του. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, προτείνεται από το Travel Moto, το Travel Moto προτείνει την Budva, είμαστε στην Budva, ξέχασα να τους πω, ξεχνάω ρε παιδιά να σας... Έχω γυαλιά, πώς είναι αυτά? Πρεσβειοποιάς. Όχι τα άλλα, πολυστιακά. Α, ναι, ναι. Και κάτω, άμα γυρίσω εδώ είναι θολά. Γι' αυτό με λέει η Μάγδα, το νου σου λέει μην σκοντάψεις πουθενά, καρφωθήσεις, πες με την μάπα πουθενά και τρέχω στην νοσοκομεία. Εδώ ρε, ξεχνάω να σας πω ρε που είμαστε ρε, συνέχεια ρε. Δεν το κάνω επίτηδες. Είμαστε Μαυροβούνιο στην Budva. Στην παλιά πόλη, Old City, φιλέ. Μπες εδώ. Τι λες ρε φίλε? Τι λες ρε φίλε? Άιντε. Είναι φίλε της παλιάς πόλης, 9ο έως 17ο αιώνα. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, τι λες τώρα? Τι κάνουμε στη Γαλλία εμείς? Έχουμε τέτοια πράγματα εδώ δίπλα. Έχουμε τέτοια πράγματα εδώ πέρα και πήγαμε στη Γαλλία. Ο κύριος Γιάννης είπε ότι αυτή η παλιά πόλη είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά αν πάμε στο Κότορ, δεν συγκρίνεται η παλιά πόλη του Κότορ με αυτήν. Ναι, και εγώ τι έκανα στη Γαλλία μετά? Μπρίχια κουλούσα. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Πήγα τόσο μου. Άλλο θέλω να δω. Ναι, yes. Από εδώ θα το πεις. Θα πεις πνευματικά, που έχει και την πορτή. Yes, ρε φίλε, yes. Yes, I do. Ναι ρε φίλε, έχω πάθει πλάκα τώρα. Έχει μουσική, θα σας κλείσω παιδιά. Γύρω στο μικρόφωνο από εδώ, θα σας κλείσω όταν πλησιάζω, έχει μουσική. Δεν έχουν πάρει όλοι. Τώρα δεν είναι και η ώρα, τι ώρα είναι? Ναι ρε φίλε. Είναι 11. Ρε εδώ το καλοκαίρι δεν γίνεται πανικός ρε. Ναι, πιστεύω ότι αν ερχόμασταν στις 9 θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο εδώ. Ρε είναι χειμώνας τώρα, είναι, τι είναι τώρα? Χειμώνας, είναι αργά. Μάιος, ναι. Είναι αργά και τους ξένους είναι αργά, μην κοιτάς εμείς. Ο ξένος σε 10 η ώρα θα σε... Τι ώρα είναι τώρα, τι ώρα είναι? 11 το βράδυ. Αυτό σου λέω. Στη Γαλλία 11 η ώρα βλέπουν τον τρίτο ύπνο. Α, τώρα. Εδώ τώρα θα... Πάρε ένα μικρό απόσπασμα. Καφέ Γκρέκο. Τι γίνεται εδώ ρε? Κοίτα εδώ πέρα ρε φίλε. Λέω καθίσαι ρε φίλε. Τι λες ρε φιλάκι? Εσύ. Άιντε λέ. Εσύ. Λέ ρε φίλε. Έλα από μέσα. Ορθόδοξα. Να πω ότι εδώ είναι ορθόδοξη. Ναι. Πίσω της πόλης. Εδώ είναι να έρθεις πίσω στις εκκλησίες μέσα. Πάμε έτσι από εδώ να το λέμε.
Δεν θα είναι ανοιχτή, δεν νομίζω. Τέτοια ώρα τώρα δεν είμαι σε μούντι να μπω στην εκκλησία τώρα την κέρα του βράδυ. Που έρθουμε πρωί, κατά τις 1 η ώρα, 2, ξέρω εγώ. Το μεσημέρι. Πρωί πες. Λοιπόν, άμα έβαζα βαθμολογία, που δεν βάζω βαθμολογίες στα βίντεο, θα έβαζα 10 στο Μποντόρ. Πού είμαστε? Μπούντβα. Μπούντβα. Μποντόρ. Τώρα εκεί παίζει να έχει φανταστικά μέρη. Έχουν γράψει στα σχόλια, λέει, πάρ' τη Μάγδα, λέει, μαζί, λέει, να ξέρουμε πού είμαστε, ναι. Από όταν ήρθες εσύ, καταλαβαίνει και ο κόσμος πού είναι. Δεν καταλάβαινε. Από παντού τώρα, από άλλο δρόμο. Ναι, γεια. Είναι μέρα. Τι μέρα, όλη μέρα εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, γύρισα στο χοτέλ. Το χοτέλ είναι καλό για τα λεφτά του. Οι τιμές στο Μαυροβούνιο είναι λίγο καλύτερες από την Ελλάδα, λίγο. Αλλά να έχετε στο μυαλό σας ότι οι τιμές της Ελλάδας είναι πολύ καλές. Το ξέρω ότι φαίνονται πολύ ακριβές. Τα πάντα είναι ακριβά στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη έχουν ξεφύγει πλήρως. Σε σημείο, δηλαδή, για να καταλάβετε, ένα cheeseburger στην Γαλλία έχει 3,60 και στην Ελλάδα έχει 1,5 ευρώ. Παραπάνω από την διπλάσια τιμή. Με έχουν φάει τα κουνούπια τώρα. Η βόλτα ήταν φοβερή. Ξέρω, δεν έδειξα πολλά από τη βόλτα. Περπάτησα φουλ. Είμαι στο χοτέλ εδώ. Πήρα μια μπυρίτσα στον δρόμο τώρα που περπατούσαμε και κάθομαι εδώ πέρα. Οπα! Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευχάριστη βόλτα μπορείς να κάνεις εδώ πέρα στην Μπούντβα, πώς λέγεται, στο Μαυροβούνιο. Είναι πανέμορφο μέρος, έχει πάρα πολύ ωραία βόλτα να κάνεις. Μία-δυο μέρες είναι must. Το πρόβλημα είναι ότι το να φτάσεις μέχρι εδώ θα δυσκολευτείς την οδήγηση. Αυτό, κατά τα άλλα, είναι τούμπανο μέρος, τούμπανο. Θα μείνουμε κανένα δύο μέρες εδώ. Έχει εσωτερικές πισίνες, εξωτερικές. Τώρα το βλέπω κι εγώ, γιατί με το που ήρθαμε έφυγα. Φύγαμε, πού είναι? Τι γίνεται εδώ? Ανάτι. Πισίνα. Α, μπράβο. Ναι, ρε φίλε. Γαλαζέματος, έρθει εδώ, ρε φίλε. Μαυροβούνιο, εγγύηση μεγάλη. Το Μαυροβούνιο. Παιδιά, εγγύηση. Περπατήσαμε τώρα 12 ώρα το βράδυ σε στενά, μέσα σε πολύ ηρεμικά μέρη και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλά. Εντάξει, δεν είναι και πεντάστρο, τετράστρο είναι. Πολύ καλή τιμή για αυτή την εποχή. 90 ευρώ το δωμάτιο. Και έχει μία πισίνα μέσα, έχει σπα, έχει διάφορα τέτοια. Εντάξει, κάτι αρκετά καλό. Δεν με ενδιαφέρει εγώ τώρα να πουλήσω μούρι τώρα, να πάω στο τέλειο και τέτοια, και έχει και έτσι και αλλιώς. Θέλω κάτι μέτριο προς το καλό, είναι καλή φάση, ας πούμε, να
περάσει μία μέρα, δύο, τρεις, ξέρω εγώ, πέντε. Από το να πας σε ένα χοτέλ, ας πούμε, όπως στην Ιταλία, που πηγαίνω που είναι πανάκριβα και με 100 ευρώ βρίσκεις δωμάτιο που σε λένε φιλαράκι, σε έχω κρύψει το κλειδί κάτω από την γλάστρα, σκουριασμένα κάγκελα με 80 ευρώ, 100, δεν βρίσκεις κάτι καλύτερο. Εδώ με τέτοια λεφτά είσαι άρχοντας, φίλε. Τώρα μιλάμε για Μάιο μήνα, έτσι. Από εδώ μπήκα. Από πού μπήκα. Ξέχασα. Ό,τι να είναι. Από εδώ μπήκα. Εδώ έχει κάτι σπα, κάτι χαμάμ, κάτι τέτοια. Εσωτερική πισίνα με 30 βαθμούς. Και εδώ συμμαζεύει πρωινά, αυτά. Το πρωινό μόνο μου βάλεις και... Αυτό είναι το χοτέλ, δεν είναι κάτι άλλο. Εντάξει, ένα καλό. Και ξαναβγήκα εδώ. Εδώ πέρα είναι άλλο χοτέλ. Α, πω πω. Εδώ είναι άλλο χοτέλ. Όλα αυτά είναι χοτέλ εκεί πάνω. Δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα. Εκεί είναι... Γενικά είναι μια περιοχή που έχει χοτέλ καλά. Εδώ. Έχει και σούπερ χοτέλ. Έχει και... μέτρη δεν έχει. Καλά έχει. Καλά. Κοίτα. Καλά για να πάρεις κάτι καλό. Για να πουλήσεις μούρι μπορεί να είναι και αλλού, δεν ξέρω, αλλά είναι έτσι ένα ευχάριστο μέρος εδώ. Πολύ ευχάριστο. Μία γειτονιά με χοτέλ ευχάριστα στην Πούτβα, στην νότια πλευρά της πόλης. Με έχετε κάνει πολλά παράπονα ότι δεν αναφέρω πού βρίσκομαι. Και θα το λέω τώρα. Να σας βοηθάω και εσάς, γιατί κάποιος μπορεί να πει, θα να πάω στο Μαυροβούνιο και να είδα στον ψηλό μερικές πληροφορίες και τις ακολούθησα. Καλά είναι να λέω. Από Τζαμπατάν τρίπ έγινε τρίπ κανονικό. Ξεκίνησε όμως και το δοκίμασα και ήμουν πολλές μέρες στα Τζαμπατάν. Τρία, τρία, δύο. Ψάχνω το δωμάτιο. 3-3-0. Τζαμπατάν τρίπ εξελίχθηκε με λεφτά. Αν δεν πειράζει. Όλα δεν βγαίνουν όπως τις θες. Είς γεια μου, κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραίο μέρη. Πολύ ωραίο μέρη, παιδί μου. Το προτείνει τραυμότο. Είναι στο προτινόμενο στη λίστα μαζί. Έχω μια λίστα εκεί. Πούτβα. Πολύ ασφαλές μέρος. Περπατάω στη μαχαίρια εδώ να σε βγάλει τίποτα. Κυκλοφορείς. Χθες γυρίσαμε μέσα σκοτάδια βράδυ. Μία η ώρα. Τι φτιάνει ο άλλος σου χέρα.
next right, then turn left. Αυτό είναι κάμπερ. Το κάμπερ το δικό μου είναι αυτό. Να, αυτό εδώ πέρα. Είναι το κάμπερ το δικό μου. Take the next left, then turn right onto E65. Έχω και άνθρωπο να με στρώσει το κρεβάτι. Αυτό είναι το κάμπερ το δικό μου. Ε, Α. Ναι, τώρα εδώ κοιτάω, έρχονται οι άλλοι φουλαριστοί εδώ μέσα. Άκου, το δικό μου το κάμπερ έχει και πισίνα. Θερμενόμενη, έχει πισίνα, εξωτερική έχει. Αυλή έχει. Σίγουρα να μην πάμε μια βόλτα μέσα στο κέντρο, ε. Θα φάμε κίνηση, αφού χθες ήμασταν. Πού να παρκάρεις, Μανώλα μου. Ναι. Α, δεν πειράζει, μωρά, δεν πειράζει. Έβγαλα βίντεο 480, δεν πειράζει. Να το δουν και αυτοί που έχουν αργό ίντερνετ. Α, τώρα. Δεν τους κάναμε ένα βίντεο αυτούς. Μαυροβούνιο, εκεί είσαι. Ωραία, Φρέσκο πράγμα. Ναι ρε φίλε, το θέλω αυτό, το θέλω. Είναι ατιμέλητο σε ατιμέλητο. Σαν να είσαι σε νησί, στην Ελλάδα. Η κουτσουλιά επιμένει, δεν έφυγε. Το πιτσιτάκι. Να το βγάλω το... Να το βγάλω το νερό και φεύγει και η τελευταία βρώμα μαζί. Ήθελε πλήσιμο, κουμπάρα, τι, επειδή είναι άσπρο και δεν φαίνεται. Έλα, κουμπάρα, έλα, έλα. Μια χαρά. Παίρνω λίγο εδώ πέρα αυτά τα χοντρά, δεν χρειάζεται τώρα. Το Corolla δεν λερώνει. Corolla camper με πισίνα. With swimming pool. Εντάξει. Κάτσε, πάρε κάτσε εδώ, περίμενα. Δεν έχει τίποτα, είπα μήπως είχε εδώ, αλλά το έχει κίτρινο. Απέναντι θα πάμε. Turn right onto Elisa Giovanna Tomasevica. Elisa Giovanna. Το έφυγε στο 9, ξέρει. Αυτή είναι η φίλη. Αν μαλάνε. Έχουσιαμ! Άι. Αυτή η εκκλησία μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να τη δούμε. Θα πρέπει να μάθεις πώς λέγεται. Είμαστε στο μπαρ καταρχήν. Εδώ, πάρκινγκ. Εδώ, πάρκινγκ. Αυτά είναι. Θέσεις, κανονικά. In 300 meters, slide right. Ωραίος. Είμαστε στο μπαρ. Στο μπαρ δεν είμαστε. Στο μπαρ. Είμαστε ναι. Στο μπαρ, στο Μαυροβούνιο. Να λες και χώρα, γιατί ναι, στο μπαρ, μπορεί να αλλάξουμε χώρα και εμείς να, ναι, να νότια, λέμε... Νότια στο Μαυροβούνιο. Κατεβαίνουμε. Ναι. Κάμπερ με πισίνα. Τι γίνεται αυτό ρε φίλε.
Δεν έχω λόγια, ρε φίλε, που τόσο όμορφη. Για πάμε, Βασίλη. Κλείδωσες. Κλείδωσες. Σου θυμίζει τον Άγιο Σάβα στη Σερβία πάρα πολύ. Ναι, 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 ναι. Το σκυλάκι. Είναι υπέροχα, φίλε, υπέροχα. Περνούσα από εδώ με το μηχανάκι και ήθελα να σταματήσω και δεν μπορούσα γιατί βιαζόμουν πάντα. Κοίτα πόσο όμορφος κήπος, φίλε. Πανέμορφο. Πριν να μάθουμε πώς λέγεται, γιατί άμα δεν μάθουμε πώς λέγεται. Εδώ, εδώ τώρα. Μισό δευτερόλεπτο. Ανοίγω χάρτη. Έχει ήλιο. Πάμε μέσα να άνοιξε χάρτες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εκκλησίες, παιδιά, πάρα πολύ. Είναι τέλεια, παιδιά, τέλεια. Τέλεια. Επίσης, προτείνω να πάτε στον Άγιο Σάββα, στο Βελιγράδι. Κοιτάξτε τις πόρτες. Τζον Βλάντιμιρ, Σέρβος Άγιος. Τζον Βλάντιμιρ, Σέρβος Άγιος. Ναι, αυτό είναι. Σερβίδα και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Να το σου, έλαβα να το δεις. Είναι η εκκλησία. Ναι. Είναι... Είμαι βαπτιστής, δεν ξέρω. Είναι Σέρβος. Ναι. Αυτό, ξέρεις τι πρέπει να είναι. Από τις πολύ, πολύ, πολύ όμορφες εκκλησίες και ο κήπος, αλλά παιδιά, πολύ ζέστη. Δηλαδή να σταθείς εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή, έχει πραγματική ζέστη, όχι αστεία. Και ο κήπος εδώ πέρα είναι... Φοβερά, φοβερά. Λοιπόν, στο μπαρ θα τη δείτε αυτή την εκκλησία, φαίνεται από παντού. Πλημμένο. Γελοκοπάει. Είναι λευκό το πιάνεις και είναι στον ήλιο. Και είναι δροσερό. Μάγδα, πήγαινε για καφέ. Θέλω καφέ. Και μετά πάμε να σε πάω για να φας. Εντάξει. Πήγαινε εμείς να πιω καφέ και να σε πάω για να φας. Εντάξει. Ναι. Άιντε. Όχι μόνο ένας ή ο άλλος. Εγώ δεν τρώω, τσιμπήσω λίγο. Εσύ είσαι γεννημένη για καφετέρες και για καφέδες, α.
αλλά δεν το ξέρεις. Κάτσαμε σε μια καφετέρια, αφήσαμε το κάμπερ απέναντι. Απέναντι το έχουμε το κάμπερ. Μπροστά μας. Είναι μικρό κάμπερ, χώρισε το κάμπερ. Το μαζέψαμε με τα ποδάρια. Αφήσαμε το αυτοκίνητο εκεί στο καφέ. Και το μαζέψαμε με τα ποδάρια. Η Μπούτουβα φαίνεται πιο κοσμοπόλιταν. Αλλά δεν πειράζει. Έχει ανάπτυξη. Από αριστερά είναι η θάλασσα. Έχει ταβέρνες εκεί. Πάμε φάμε μια τυρόπιτα. Κάνα ψαράκι, κάνα γουλιανό. Αιγύπτο, εγώ την πήρα την πληροφορία, εγώ την πήρα. Είμαστε στο μπαρ. Είναι πόλη στο μπαρ, στο Μοντενέγκρο είμαστε. Είμαστε στο μπαρ, City, πόλη είναι το μπαρ, στο Μοντενέγκρο. Τώρα είμαστε στην νότια πλευρά, λέει Ζέμε. Ντάμε χέρεν, το travel motto πρέπει να τρώει κιόλας. Για να μην αγρέψει, να φάει. Και δεν βλέπω να τρώει τώρα αυτή τη στιγμή. Καφέ ήπιες πάντως. Καφέ ήπιε το τραβημότο. Τραβημότο είναι αυτό. Έχει ανάγκες. Πιει καφέ, φάει. Λοιπόν, Μπούτουβα φαίνεται καλύτερη. Προς το παρόν. Θα πάμε τώρα να δούμε λίγο μια βόλτα κάτω, να δούμε τι γίνεται, μήπως είναι καλά. Στην παραλία εδώ. Εσείς ένα πράγμα να θυμάστε. Travel motto εγγύηση. Δεν γίνεται Βαλκάνια χωρίς βουλκανιζατέρ. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Στα Βαλκάνια να έχει τόσο πολλά λαστιχάδικα. Βουλκανιζατέρ παντούρα. Σήμερα φοράω πόλο μπλουζάκι από τον Ούλα. Εγώ την μπλούζα και να έχω ή παντελόνι τα παίρνω 5-5. Έχω τρεις μπλούζες που γράφουν 1977. Με λέει η Μάγδα, μην το ξανακάνεις αυτό γιατί νομίζουν ότι είναι λερωμένη. Ενώ εσύ τις αλλάζεις, αυτοί που βλέπουν το βίντεο θα νομίζουν ότι σε λέει δε βρώμησε αυτός. Τώρα με έδωσαν όλες 5 μπλούζες, όλες ίδιες. Κάθε μέρα με λέει πάρτες γιατί εσύ θα φοράς κάθε μέρα με κάνεις διαφήμιση. Θα του κάνω διαφήμιση στο Μοντενέγκρο, στο Μαυροβούνιο. Πάει όλο στον Ούλα πάρει μηχανάκι. Α, Νούλας. Τι γίνεται τώρα. Α, travel motto. Είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Μπικίνια εδώ, τα έχει χαμόσα. Τι γίνεται τώρα. Α, έχει πέτρα. Δεν βλέπω εδώ να έχει... Ξέρεις τι καταλαβαίνω. Ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι εδώ το μπαρ δεν έχει δώσει την προσοχή του στην παραλία, πιο πολύ στην πόλη. Και είναι προς τα μέσα, εκεί. Εδώ είναι για τρέξι, μοναχτής, για ποδήλατο, για βόλτα του σκύλου κτλ. Πάμε λίγο έτσι εδώ. Ναι, πάμε λίγο από εδώ τώρα. Έτσι να δούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται. Είναι λίγο σαν μεσάκαλα σαν... Ναι.
Ε, κυριλέα, πώς ήταν το άλλο. Ναι, δεν είναι τόσο κυριλέα, είναι λίγο πιο παρατημένο. Εδώ είναι λίγο έτσι, φαίνεται λίγο πιο χαμηλών τόνων οι κατασκευές που έχουν. Είναι λίγο παρατημένα, πες εδώ. Ε, να μην πω τέτοια παρατημένα. Παραλία, λίγο, λίγο, λίγο. Να το πω πιο απλά, λίγο πιο διακριτικά. Λοιπόν, εδώ φαίνεται έτσι λίγο πιο χαλαρά, όχι τόσο τουριστικά. Έχει τα παπάκια. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Αυτή είναι μια ποταμιά. Γι' αυτό λένε το παπάκι πάει στην ποταμιά. Ο ύπνος στρέφει τα μωρά και ο ήλιος το μοσχάρι. Και το κρασί το γέροντα τον κάνει παλικάρι. Λέει, Σέλιμε, πήραμε τους δρόμους, είμαστε κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, αλλά είμαστε στο Μαυροβούνιο. Η Αλβανία είναι λίγο πιο μπροστά από εδώ, αλλά είναι ένα ποτάμι. Για να πας Αλβανία πρέπει να φύγεις από εδώ πάνω και να ανεβείς τα βουνά. Άι, δεν πειράζει. Σήμερα έχει συννεφιά, αλλά δεν έχει κρύο και ούτε θα βρέξει. Είμαστε Ούλτσιν. Ένα μέρος δεν με λέει και τίποτα εμένα αυτό το μέρος. Ξεκίνησε να βρέχει, πήγαμε σε ένα χοτέλ το οποίο το πλήρωσα 70 ευρώ και έπρεπε να κάνει 30, μπορεί να είπε και πολλά. Λοιπόν, αυτά, θα πάμε κοιμηθούμε κανένα 2 ώρες, 3, ξέρω εγώ 4, 5 βαριά και θα φύγουμε χαράματα, 3 η ώρα θα φύγουμε, να περάσουμε τα Τύρανα βράδυ. Jeez. Έχουν φαγωθεί όλες τις μάσκες. Λοιπόν, αν περάσουμε τη Τύρανα βράδυ, μετά δεν θα έχουμε πρόβλημα από θέμα κίνησης. Άρα δεν έχει νόημα τώρα, εδώ βρέχει και όλος, δεν έχει τίποτα, κανένα νόημα. Το χοτέλ είναι ότι να είναι. Πάμε να ξαπλώσουμε 2-3 ώρες και θα φύγουμε. Η ώρα είναι 7.30. Κατά τις 2 η ώρα, σε 5 ώρες θα ξεκινήσουμε. 2-3 η ώρα θα ξεκινήσουμε για Ελλάδα. Θέλουμε να περάσουμε τα Τύρανα πριν ξημερώσει για να μην έχει κίνηση. Άμα φύγουμε 3 η ώρα, τα Τύρανα είναι 3 ώρες, 2.30 από εδώ. Άρα 5.30 ώρα θα περνάμε από εκεί. 6-7 να φτάσουμε Ελμπασάν. Έτσι θα αποφύγουμε όλη την κίνηση και μετά η Νότια Αλβανία είναι πολύ πιο ήρεμη. Πήγε η Μάγδα τώρα να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω πώς θα έρθει η κουπέλα, πώς θα περάσει απέναντι, δεν ξέρω. Έχει κουκούλα. Το καλύτερο μου είναι να κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο και να βρέχει. Μιλάμε φοβερό.
Πέρασε μια Πόρσε τώρα. Άι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πάει. Ελπίζω να σταματήσει η βροχή για να περάσουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο τα βουνά τώρα από εδώ πέρα μέχρι να βγούμε Αλβανία. Λέλε, βροχή. Αστράφτη. Και απέναντι είναι η Μάγδα, τώρα πώς αρθεί. Ελπίζω να την κόψει το κεφάλι και να περιμένει λίγο.